Ημέρα πρώτη. Φόρεσα τη γλώσσα και τις φλέβες μου. Και η ιστορία μου άρχισε. Όταν εγώ ήμουν κάτι περισσότερο από ανέτοιμος. Με ένα χαμόγελο και με μια τσάντα, σαν σακούλα σκουπιδιών, αυτοσυστήθηκα στον κόσμο. Έμαθα να μιλώ και να γράφω. Γεια σας κύριε διευθυντά. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καληνύχτα μαμά. Καλησπέρα μπαμπά. Γεια σου κοπελιά. Το πρωί με μια πιστολιά σημάδευα την εικόνα μου και το βράδυ εισέπρατα την κληρονομιά. Μια μεγάλη, όμορφη, δηλητηριασμένη οθόνη με έμαθε να τεντώνομαι, να ντύνομαι, να αλλάζω σάλιο και σπέρμα. Να πηδώ από το μπαλκόνι τεινάζοντας τα δάχτυλά μου. Ψηλά. Πόσες καρδιές θέλεις για να γεμίσεις το σώμα σου με κίνηση, ρωτούσα. Χρειάζομαι πολλές καρδιές για να κινηθεί μία στιγμή. Κίνησης. Ανατείναξα τις σκέψεις μου και απλώθηκε σιωπή. Παυσίπονη. Οι μέρες έμοιαζαν με χελώνες, δίχως καβούκι. Ησυχία και ρυθμός σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση. Ιδέες. Γεννούσα ιδέες που έπρεπε να πνίξω. Να τις εξωθήσω στο σημείο βρασμού. Ο ήλιος λάμπει σήμερα. Ντύθηκα ζεστά γιατί νιώθω την καρδιά μου να μιλάει. Ώρα 12. Ο δείκτης μου γρατζουνάει τη γλώσσα. Και το λαρύγγι. Θέλω να ξαπλώσω στο γεμάτο φίδια κρεβάτι μου. Να απλωθώ πάνω τους. Χρειάζομαι ένα σώμα να μοιραστώ τον ύπνο. Το βρίσκω. Ξαπλώνουμε και δηλητήριο στάζει από πηγή στο προσκέφαλό μας. Σηκώνομαι. Και βρίσκομαι με δύο παιδικά κρανία στις παλάμες μου. Οι παλάμες σφίγγουν δυνατά τα κρανία. Τα καλωσορίζουν στη φιλόξενη φωλιά μας. Ημέρα πρώτη.